Τεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου. Πάντας συνηγάγετο προς ευφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσις Μαριάμ με τα χωρών και την πάνων. Το σώ άδων τη μονογενή, ό,τι δε δόξαστε. Αδερφοί μου, μας εξίωσεν η Παναγία μας και αυτόν τον χρόνο και αναπέμψαμεν εις το Άγιον ο όνομά της παρακλήσεις, δεήσεις, προσευχάς, νηστείας και άξιος εκείνος ο οποίος έβρε ενώπιον του θρόνου του Θεού τον αγώναν τον οποίον διεξήγαγε. Πλιστάκης νομίζομεν ότι κάτι κάνουμε, πλην όμως ο Θεός όταν βαθμολογήσει τους αγώνας μας δίδει όχι βαθμών πρόοδου αλλά βαθμών καθυστερήσεως, αναξιότητος. Μας λέγει ότι δεν εδέχθηκα ούτε τις θυσίες σου, ούτε τις νηστείες σου, ούτε τις προσευχές σου, ούτε τις παρακλήσεις σου. Εμείς νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε, πλην όμως εις το θρόνο του Θεού μηδενιζόμεθα, όπως ακριβώς ο φοιτητής εις το πανεπιστήμιο και ο μαθητής εις το σχολείο. Νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε, πλην όμως είναι άγνωστον εις ημάς ποιους δέχεται ο Θεός και ποιους δεν δέχεται. Ας τον παρακαλέσουμε δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, της Αγίας του Μητρός, να δεχθεί τας αναξίους παρακλήσεις και προσευχάς τας οποίας προσφέραμε εις την χάρη της και εις την μνήμη της. Επί 15 ημέρας ολοκλήρους μας εξίωσε ο Θεός και μιλήσαμε τα Άγια του Λόγια, το Θείο του Κήρυγμα. Όσοι ήκουσαν, άγνωστον ποιος ωφελήθη και ποιος δεν ωφελήθη. Εμείς πράττουμε το καθήκον μας και το αποτέλεσμα το γνωρίζει ο Θεός. Στον Απόστολον Παύλον βρισκόμενον εις την Κόρινθον του είπε «Λάλη και μη σιωπήσεις, διότι λαός μου πολλής έστε εν την πόλη ταύτη». «Λάλη και μη σιωπήσεις, να μιλείς», του λέγει, «και να μη σιωπήσεις, διότι υπάρχουν πολλές ψυχές που θα σωθούν». Το ίδιο κάνουμε και εμείς, διότι όταν συναθριζόμεθα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου δεν γνωρίζουμε ποιος ακούει το Λόγο του Θεού, ποιος τον κρίνει, ποιος τον κατακρίνει, ποιος τον αποθεί, ποιος τον δέχεται, είναι άγνωστον εις εμάς. Εκείνος ο οποίος τα ελέγχει όλα είναι ο Πανάγαθος Θεός. Συνεχίζουμε λοιπόν και εμείς με τη χάρη του Θεού και εις την τελευταία παράκληση της Παναγίας μας για να ομιλήσουμε για την έντοξον αυτής κοίμηση, τον θάνατον δηλαδή της Παναγίας μας. Ο θάνατος της Παναγίας μας ή το εκείνος ο οποίος ίνωσεν την μητέρα με το παιδί, την Παναγία με τον Υιόν της, τον μονογενή,
τον Ιησούν Χριστόν. Ο θάνατος της Παναγίας μας ή το η αγάπη του Υιού προς την Μητέρα και δι' αυτό μετά το θάνατόν της ύστερα από τρεις ημέρες ανέβασε και το Άγιον της σώμα εις τους ουρανούς ο Θεός. Δεν αφήκε εις το μνήμα τη Μητέρα Του. Δεν αφήκε το σώμα της να διαλυθεί όπως διαλύεται το σώμα των κοινών ανθρώπων. Μετέστη η Παναγία μας, έφυγε από τον τάφον και ανέβηκε εις τους ουρανούς και το σώμα της και κάθεται κοντά εις τον Υιόν της. Η Εκκλησία μας παρακολουθούσα την Αγία αυτήν κοίμηση της Παναγίας μας, λέγει ύμνους και δοξολογίας προς αυτήν. Και εμείς ελάβουμε ως αρχήν του Θείου Κηρύγματος το πρώτο τροπάριον των καταβασιών που θα ακούσουμε εις την Θείαν και Ιερά Λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πεποικιλημένη λέγει τη Θεία Δόξη. Ιερά και ευκλεείς παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο προς ευφροσύνη τους πιστούς, εξαρχούσις Μαριάμ με τα χωρών και την πάνων. Το σώ άδων τη μονογενή ότι δε δόξαστε. Τι θέλουν να πούν τα λόγια αυτά τα οποία ο Ιερός Ιμνοδός, ο Ιωάννης ο Μελωδός και ο Κοσμάς ο Μελωδός έχουν στιχουργήσει δια την Παναγία μας και έκαναν τον κανόνα των πρώτων και των δεύτερων δια την κοίμηση της Θεοτόκου. Λόγοι ιεροί, λόγοι οι οποίοι ούτε εξαναγράφησαν ούτε θα ξαναγραφούν. Η μνολογία της Εκκλησίας μας η οποία έφτασε εις το ύψος των σημείων και δεν θα ξαναγίνουν άλλοι τέτοιοι ύμνοι, ούτε θα καταγραφούν τέτοια τροπάρια, διότι ο κόσμος ο οποίος συνέγραψε αυτούς τους λόγους, τους ιερούς λόγους, ήσαν οι άνθρωποι οι πνευματικοί, οι οποίοι ανέβησαν στο ύψος της πνευματικής ζωής και έλαβαν από τον Θεό χάρη και εστιχούργησαν και συνέταξαν αυτά τα τροπάρια τα οποία αναφέρονται δι' όλους τους Αγίους μας, δι' όλη την Ιερά Ακολουθία την οποία διέσωσε η Εκκλησία μας διαμέσου των αιώνων. Το ύψος της πνευματικής ζωής ή το εκείνον το οποίο έδωκεν σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους και έγραψαν και συνέταξαν όλα αυτά τα οποία ακούμε. Αδερφοί μου, ο Σάκης υπάρχει μνήμη ιερού προσώπου, είτε Αγίου, είτε μάρτυρος, είτε ομολογητού της πίστεως, είτε δεσποτικέ εορτέ ή θεομητορικέ εορτέ. Η αυριανή ημέρα, η οποία είναι δια την Παναγία μας, δια την κοίμηση της Θεοτόκου, ονομάζεται Θεομητορική Εορτή, διότι αναφέρεται εις την Μητέρα του Θεού. Υπάρχουν όμως και δεσποτικές εορτές, οι οποίες αναφέρονται εις τον Δεσπότην Θεόν, όπως είναι η γέννησή Του, η βάπτισή Του, η μεταμόρφωσή Του και ούτω καθεξής. Στην κοίμηση της Θεοτόκου λοιπόν γράφει ο Ιερός Ιμνοδός τούτους τους λόγους. Πεποικιλημένη λέγει τη Θεία Δόξη ιερά και ευκλεείς παρθένε μνήμη σου. Πεποικιλημένη είναι η νύφη η οποία ενδύεται τα νυφικά φορέματα αδερφοί μου και εισέρχεται στον ναό του Θεού για να δεχθεί των νυφίων. Στολίζεται, χτενίζεται, ενδύεται,
όλα τα ωραιότερα φορέματα, διότι η ημέρα κατά την οποία τελείται το μυστήριο του γάμου είναι η ευτυχεστέρα ημέρα της ζωής της. Πεποικιλμένη με όλα τα ακριβά φορέματα και όλα τα διαδήματα και όλα τα στολίδια, αναμένει τον νυφίον ο οποίος θα δοθεί από το χέρι του Θεού εις την νύφην. Στο σημείο τούτο θα παρεκκλίνουμε λίγο, για να ειδούμε ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν αναμένει από τον Θεό να πάρει την νύφη. Ούτε η νύφη αναμένει από τον Θεό να συζευθεί των νυφίων. Η σημερινή γάμη είναι η γάμη οι οποίοι αντί να έχουν αγνότητα, αντί να έχουν χάριν Θεού, αποστρέφεται ο Θεός διού τους γάμους, διότι το μυστήριο του γάμου είναι μέγα και περιμένει ο Θεός αγνά. Τα παιδιά του τα οποία θα προσέλθουν στο μυστήριο να αγγίσουν το μυστήριο, διότι μολυσμένα χέρια δεν αγγίζουν το μυστήριο του Θεού. Δια τούτο και τα επόμενα τα οποία έρχονται μετά από τους γάμους είναι τα διαζύγια, είναι οι απάτες των ανδρογίνων ο ΑΕΙΣ εναντίον του άλλου, είναι η φόνη, είναι οι φυλακίσεις, είναι η καταστροφή. Πεποικιλμένη λοιπόν η ιερά μνήμη της Παναγίας μας δεν έχει φορέματα του κόσμου τούτου, δεν έχει από τα στολίδια του κόσμου τούτου, δεν είναι πεποικιλμένη η ιερά μνήμη της Παναγίας μας με τα ακριβά φέρετρα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι σήμερα. Η μνήμη της Παναγίας μας δεν έχει χρυσά φέρετρα όπως κάνουν οι άνθρωποι της ματαιότητος σήμερα. Η μνήμη της Παναγίας μας δεν έχει στεφάνια πανάκριβα τα οποία θα μαζέψουν οι άνθρωποι δήθεν ότι αγαπούν των αποθαμένων. Η μνήμη της Παναγίας μας δεν έχει λόγους από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν να ομιλήσουν μία πνευματική λέξη. Ενθυμηθείτε όταν έκλεισαν τα μάτια τους από τον κόσμο τούτον μεγάλα πρόσωπα, ότι προσήλθον εις την ταφήν την ημέρα της κηδείας, την ημέρα της νεκροσύμου ακολουθίας, δια να πούν τι νομίζετε. Σε περιμένει, λέγει, και το τάδε πρόσωπον εκεί να παίζετε τάβλιν και να πίνετε τον καφέ σας και το τσιγάρο σας. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία αναφέρουν οι κοσμικοί άνθρωποι, οι μη έχοντες ίχνος πνευματικής ζωής. Ίχνος δεν υπάρχει. Πλην όμως η κηδεία της Παναγίας μας, λέγει ο Ιερός Συνοδός, είναι πεποικιλμένη, λέγει, όχι από αυτούς τους λόγους του κόσμου τούτου, όχι από αυτά τα οποία αναφέρουν οι ληστέ του κόσμου τούτου και οι άθεοι και οι άπιστοι. Πεποικιλμένη, λέγει, τη Θεία Δόξη ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου. Η μνήμη της Παναγίας μας είναι στολισμένη, λέγει, με θεϊκή δόξα. Ω Θεέ μου, δύναται κανείς να καταλάβει τι είναι τούτο? Δύναται κανείς να εννοήσει τι είναι η δόξα του Θεού όταν επισκιάσει το πλάσμα του και προπάντων όταν επισκίασε την μητέρα του, την Παναγία μας? Δύναται κανείς να συλλάβει τι είναι η δόξα του Θεού? Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ανέβη εις τον Παράδεισον και είδε την δόξα του Θεού, δεν ειδηνήθη να ομιλήσει το τι είπε, ούτε να περιγράψει. Δεν μπορώ, λέγει, ούτε να αναφέρω στο στόμα μου το τι είδα και τι άκουσα. Εκείνα τα οποία ο φθαρμός ανθρώπου δεν ήκουσε ποτέ και εις την ακοή του ανθρώπου δεν ήρθαν ποτέ, ούτε εις την καρδία του ανθρώπου ανέβησαν πόποτε.
επικελμένη τη Θεία Δόξη, Θεία Δόξη. Δόξη, δόξα μεγάλη, η οποία δεν ήταν από τον κόσμο. Δόξα η οποία ήταν από τα τάγματα του ουρανού. Τα τάγματα, τα εννέα τάγματα του ουρανού, οι θρόνοι, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, κυριότητες, εξουσίε, δυνάμεις, αρχέ, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τα εννέα τάγματα του ουρανού, κατήρθον την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας μας για να συνοδεύσουν την Μητέρα του Θεού μας προς τον θρόνο του Υιού της. Την ημέρα εκείνη ολόκληρος Ιερουσαλήμ είχε συγκλονιστεί, διότι οίκουον όχι ψαλμωδίας ανθρώπων, αλλά ψαλμωδίας αγγέλων αοράτος. Την ημέρα εκείνη συνεκλονίστη ολόκληρος Ιερά Πόλης, η οποία οίκουεν πράγματα τα οποία ουδέποτε οίκουσε. Την ημέρα εκείνη η δόξα του Θεού είχε επισκιάσει την μητέρα του, η οποία εγένετο θρόνος ειδικός του. Αδελφοί μου, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου, εις την μνήμη των Αγίων, εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου δεν είναι να γλεντούμε, να χορεύουμε, να μεθύουμε, να αμαρτάνουμε, να κάνουμε ό,τι είναι ενάντιον προς το θέλημα του Θεού. Την ημέρα των πανηγύριων και των εορτών οφείλουμε εμείς ως χριστιανοί να συγκεντρωνόμεθα και να υμνούμε το πρόσωπο το οποίο τιμάται, αλλά και να μελετούμε τον βίον του για να ομοιάσουμε προς Αυτόν. Πρέπει την ημέρα εκείνη κατά την οποία εορτάζεται πρόσωπον Άγιον και η Εκκλησία μας συναθρίζει τους πιστούς, την ημέρα εκείνη όλοι πρέπει να τιμήσουμε με πνευματική ζωή, με χαράν ουράνιον το πρόσωπο εκείνο το οποίο τιμάται και να προσπαθήσουμε να ομοιάσουμε με αυτό. Τούτο ακριβώς μας λέγει ο Ιερός Συνοδός, ότι εσυνέβη όταν εόρταζον χαράν μεγάλη οι Εβραίοι. Εόρτασαν χαράν πρωτοφανή χαράν. Εόρτασαν χαράν την οποία άχρη του νυν μέχρι σήμερα ενθυμούνται την χαράν εκείνη την οποία ονομάζουν Πάσχα. Πάσχα σημαίνει διάβασης. Διέβησαν από το ένα μέρος εις το άλλο. Από πού διέβησαν οι Εβραίοι? Οι Εβραίοι ευρίσκονται εχμάλωτοι εις τον Φαραώ, εις την Αίγυπτο. Και ο Πανάγαθος Θεός για να τους ελευθερώσει έδωκεν αρχηγόν τον Μωυσή. Ο Μωυσής ήταν αρχηγός του στρατιωτικού, ας πούμε, σήμερον μέρους. Έδωκεν όμως και τον αδελφόν του, τον Ααρών, ο οποίος ήταν αρχηγός του θρησκευτικού μέρους της τότε εποχής των Εβραίων. Έδωκεν όμως ο Θεός και ένα άλλο πρόσωπο, την αδελφήν του Μωυσέως, η οποία ονομάζεται Μαριάμ. Μαριάμ σημαίνει κυρία. Μαριάμ ήταν η αδερφή του Μωυσέως, η οποία ήταν παρθένος και έμεινε παρθένος. Φεύγουμε από εκείνη την Μαριάμ για να έρθουμε στην σημερινή Μαριάμ. Παναγία μας ονομάζεται Μαριάμ. Παρθένος ήταν εκείνη τότε, παρθένος η Παναγία μας η οποία γέννησε τον Χριστόν. Μαριάμ ονομάζεται εκείνη, Μαριάμ ονομάζεται η Παναγία μας. Ας δούμε όμως τι έγινε. Όταν εκείνο το πλήθος των Εβραίων, τα εκατομμύρια των Εβραίων, έφτασαν στην Ερυθρά Θάλασσα,
Ο Φαραώ μετενόησε ότι τους αφήκεν ελευθέρους και έτρεξε πίσω τον με στράτευμα φοβερών για να τους συλλάβει και να τους επιστρέψει πίσω, διότι θα έχανε τους εργάτες οι οποίοι θα έκτιζαν τα πυραμίδες και τα πλήθη των οικειών τα οποία έκτιζαν οι εχμάλωτοι, οι ραγιάδες ας πούμε Εβραίοι της τότε εποχής. Και ο Θεός ελυπήθη εκείνον τον κόσμο και δια θαυμαστού τρόπου με τα σπλεγάς τα οποία έδωκεν στον Φαραώ εινάγκασε τον Φαραώ να αφήκει τον κόσμο εκείνον ελεύθερον, πληνόμε στην τελευταία στιγμή μετενόησε και πάλι. Και όταν έφτασεν πλησίων εκείνων των εκατομμυρίων του κόσμου, ο Μωυσής έμεινε και σκέπτεται τι να κάνει. Εμπρός του βρίσκεται θάλασσα, όπισθεν αυτού βρίσκεται το στράτευμα του Φαραώ και ύψωσε τα σχήρας του στον Θεό και τον παρεκάλεσε και του είπε «Θεέ μου, τι να κάνω» και του απήντησε ο Θεός. Το ραβδί το οποίο κρατείς του λέγει να χτυπήσεις καθέτος το νερό, όπως χτυπάει ο άνθρωπος το ζώο, καθέτος του λέει, χτύπησε το. Και όταν περάσεις απέναντι του λέγει θα το χτυπήσεις οριζοντίως. Τούτο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός θα κατέβαινε από τους ουρανούς για να σταυρωθεί για μας. Ήταν το πρώτο σημείο το οποίο έδωκε ο Θεός, το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Τούτο έπραξε ο Μωυσής. Εχτύπησε την θάλασσα καθέτος και εινύχθη η θάλασσα εις τα δύο. Οι ληστέ, οι άπιστοι λέγουν ότι τούτο είναι παραμυθάκι, λέγει, για τους τρελούς. Είπαν και άλλοι από αυτούς τους επιστήμονες ότι ναι, λέγει, άνοιξεν η θάλασσα, λέγει, η ερυθρά θάλασσα άνοιξε, λέγει, όταν έγινε το σεισμός εις τη Σαντορίνη, λέγει, και άνοιξε το ηφαίστειο της Σαντορίνης, επήγαν τα κύματα, λέγει, και κάτω και άνοιξε η θάλασσα. Δεν είναι μόνο να γελούμε για το κατάρνημα της απιστίας του κόσμου τούτου. Δεν είναι μόνο να γελούμε για τις αηδίες τις οποίες ακούμε, για τις ανοησίες τις οποίες ακούμε, αλλά είναι να κλαίωμε για το κατάντημα που έφτασε ο άνθρωπος μη ακούσει το όνομα του Θεού ούτε τα θαύματα του Θεού. Και διήλθεν εκείνον το εκατομμύριο του κόσμου, τα εκατομμύρια του κόσμου των Εβραίων από μέσα στην θάλασσα και δεν εβράχηκε ούτε το πόδι του, ούτε τα υποδήματά τους, λέγει. Άνοιξε η θάλασσα και φάνη η ξηρά της θαλάσσης, το βάθος, το απίθμενο. Εκεί και πέρασε εκείνος ο λαός όλος από μέσα και επέρασε απέναντι. Μόλις επέρασε απέναντι, είδε ο Φαραώ εκείνο το θαύμα και δεν συνήρθε. Όρμησε και εκείνος μέσα σε εκείνον τον δρόμον, ο οποίος δεξιά και αριστερά υψώνεται τεράστιον υδάτινον τείχος. Ποιος το κρατούσε? Εδώ για να χτίσουμε ένα σπίτι κουβαλούμε χιλιάδες κυβικά ξύλα για να στερεώσουμε, να κάνουμε τσιμέντο, να κρατήσουμε το σπίτι. Σίδερα, τσιμέντα, εργάτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, όλοι συναγερμόν για να χτίσουμε ένα σπίτι, να κρατήσουμε το βάρος του τείχους το οποίο θα περιβάλλει το σπίτι. Εκείνο το νερό ποιος το κρατούσε? Ποιοι μηχανικοί ήρθαν εκεί και στάθησαν και ποιες ήσαν εκείνες οι σκαλοσιές και εκείνα τα ξύλα τα οποία κράτησαν, είτε σίδερα που εκράτησαν εκείνο το τείχος του ύδατος δεξιά και αριστερά. Και όταν διήλθεν εκείνος ο κόσμος απέναντι ο Μωυσής, έπραξεν αυτό το οποίο του είπε ο Θεός. Ο Φαραώ ήταν μέσα στον δρόμο με τα άρματα. Εχτύπησε τότε ο Μωυσής το νερό οριζοντίως και έκλεισε αυτομάτως η θάλασσα
και πνίγει ολόκληρο εκείνο το στράτευμα του Φαραώ και ο Φαραώ μετά αυτόν. Οι Εβραίοι μόλις είδαν αυτό το θαύμα, μόλις είδαν αυτήν την χάρη του Θεού, τότε λέγει ο Ιερός Συνοδός και έτσι περιγράφει το Ιερόν Βιβλίον της Εξόδου στην Παλαιάν Διαθήκη. Μόλις είδαν αυτό το θαύμα όλος εκείνος ο κόσμος, λέγει, τότε έγινε ένα θαυμαστό έργο, το οποίο πρέπει να έχουμε και εμείς υπόψη μας μέχρι σήμερα. Εχωρίστη, λέγει, εκείνος όλος ο κόσμος εις δύο παρατάξεις. Η μία παράταξη με τας γυναίκας και η άλλη παράταξη με τους άνδρας. Τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέχουμε στην Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται οι γυναίκες να έρχονται μες τους άντρες, ούτε οι άντρες να πηγαίνουν μες τις γυναίκες. Πρέπει να το γνωρίζουμε καλά αυτό το πράγμα, διότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό. Η πλευρά των γυναικών είναι άλλη, η πλευρά των ανδρών είναι άλλη. Αυτή είναι η τάξη μες στην Εκκλησία. Εκείνη τη στιγμή εκείνος ο κόσμος όλος εχωρίστη εις δύο μέρη. Εις τες γυναίκες αρχηγός ήτο η Μαριά, εις τους άνδρας αρχηγός ήτο ο Μωυσής. Και τι έγινε το? Ήρχισαν, λέγει, να δοξάζουν τον Θεόν και κρατούσαν στα χέρια τον τύμπανα. Εκρατούσαν στα χέρια των ειδικά σκεύη τα οποία έβγαζαν έναν κρότον και χόρευαν, λέγει, χωρών πεπικελημένη τη Θεία Δόξη ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το ενευφροσύνη τους πιστούς. Έρχονται όλοι οι πιστοί στα εκκλησίας για να δοξάσουν την Παναγία μας. Τους συναγάγει, τους μαζεύει η Παναγία μας, όλους τους πιστούς, να δοξάσουν τη μνήμη της. Αλλά τούτο, λέγει, έγινε και με τους Εβραίους εξαρχούσεις Μαριάμ με τα χωρών και την πάνω. Έτσι εχωρίστησαν, λέγει, και τότε οι Εβραίοι εις δύο παρατάξεις και με χορούς και με τύμπανα ευχαριστούσαν τον Θεό. Τύμπανα. Τύμπανο είναι το σκεύος εκείνο το οποίο ακούμε και σήμερα, που τις βλέπουμε μέσα στα καταγόγια, τις γυναίκες γυμνές να παραδίδονται στην αμαρτία και να χορεύουν μέσα στα φώτα τα εκτυφλωτικά και στους κρότους, τους φοβερούς. Και τούτα τα ακούμε και μέσα στα σπίτια μας που έρχονται οι νεαροί και βάζουν στο διαπασόν εκείνες τις πλάκες για να ενοχλούν τους περιοίκους και να ενοχλούν τους ασθενείς και εκείνους οι οποίοι προσεύχονται και εκείνοι οι οποίοι μελετούν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ησυχάσουν. Και γίνεται χαλασμός κόσμου μέσα στις πολυκατοικίες για να ακούμε εκείνα τα τύμπανα τα οποία ακριβώς σήμερα έμειναν ως παράδοση των μαύρων της Αφρικής. Ήρθαν οι μαύροι της Αφρικής, οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε όργανα έχουν, ούτε πιάνα έχουν, ούτε βιολιά έχουν, ούτε τίποτα. Έχουν τύμπανα και γκριλίζουν όπως τα γουρούνια. Δεν, τόσα έχουν, τόσα ξέρουν. Αλλά όφιλε η ανθρωπότης, όφιλε ο κόσμος ο πολιτισμένος να τους διδάξουν οι μαύροι ή αυτοί έπρεπε να διδάξουν τους μαύρους. Τα έπιασαν όλα εκείνα και τα πιάσαμε κι εμείς. Κοιτάξτε τα παιδιά σας και τότε θα πιστείτε. Τι κάνουν τα παιδιά σας μέσα στο σπίτι όταν έχουν εκείνα τα τύμπανα και χτυπούν? Αλλά τα τύμπανα εκείνα τα οποία χτυπούσαν η Μαριάμ με τους εκλεκτούς εκείνους Ισραηλίτες, οι οποίοι σώθησαν με το θαύμα του Θεού, ανέπεμπον εις τον Θεό, λέγει, ύμνους με τα χωρών και τυμπάνων, λέγει, ανέπεμπον ύμνους εις τον Θεόν ο οποίος τους ελύτρωσε. Εκείνο το τύμπανο είναι κατασκευασμένο με δέρμα ζώου, είναι νεκρό δέρμα ζώου.
Μεταφορικός όμως τούτο λέγει άλλα πράγματα. Εσείς λέγει τα παιδιά του Θεού, τούτο το τομάρι που φέρνετε, τούτο το τομάρι λέγει πρέπει να το νεκρώσετε, να το κάνετε όπως είναι το νεκρό δέρμα του ζώου. Μεταφορικός πρέπει να νεκρώσετε το σώμα σας και εσείς λέγει, να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι, νεκρώσομεν ούν τα σώματα ημών τα επί της γης, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Νεκρώσατε, λέγει, νέκρωσε το σώμα τούτο της αμαρτίας, λέγει. Κάνε το νεκρόν, Κύριε, για να υψωθεί η ψυχή των Θεών. Διότι τούτο το σώμα, εάν δεν το νεκρώσεις, η ψυχή δεν βγαίνει πάνω. Δεν αναβαίνει στον θρόνο του Θεού, δεν ενώνεται με τον Θεό, δεν αναπέμπει ύμνους. Το τομάρι τούτο, το κουφάρι τούτο που φέρνουμε όταν του δίδεις ό,τι σου ζητήσει, σε έχει φάει. Αυτό ζητά απολαύσεις, ζητά ειδονές του κόσμου τούτου. Και τούτο το βλέπουμε ακριβώς, ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν σκέφτεται τίποτε. Ούτε τον Θεό σκέφτεται, ούτε την Παναγία μας σκέφτεται, ούτε τους Αγίους σκέφτεται, ούτε την ψυχή του σκέφτεται, ούτε την κρίση του Θεού σκέφτεται. Ο άνθρωπος σήμερα έγινε σάρκα. Σάρκα ο άνθρωπος. Και τι γίνεται? Προσέξτε να ειδείτε. Από την 1η του μηνός Αυγούστου έως τις 15 του μηνός Αυγούστου, επί τρία ολόκληρα χρόνια εις μίαν περιοχή της Ελλάδος πίπτει χάλαζα φοβερή. Φοβερή χάλαζα. Φέτος έφτασαν εις το σημείο να είναι όπως είναι το Μήλο, τόσο μεγάλο. Χάλαζα, η οποία κατέστρεψε τα πάντα. Πότε? Στην περίοδο της Παναγίας μας. Γιατί άραγες? Ποιος το εφιλοσόφησε? Ποιος το σκέφτηκε? Ποιος είπε γιατί του το γίνεται? Βγήκαν εκεί και λέγει, είναι μια περιοχή, λέγει, εδώ και είναι ερμηνεία φυσική. Είναι μια περιοχή, λέγει, η οποία είναι κύλωμα, έρχονται οι ατμοί από πάνω, βγαίνει η ζέστη από κάτω, πέφτει η βροχή, γίνεται χαλάζι, λέγει, και τρώει τον τόπο. Αλλά δεν μας είπε γιατί πάντοτε τις 15 Αυγούστου. Το 15 Αυγούστου. Γιατί τούτο. Δεν μας ερμήνευσε ο Κύριος. Έδωκε την ερμηνεία αντί να ησυχάσει τη συνείδησή του, να το ερμηνεύσει με τον κόσμο. Θα έρθει ο Θεός να κρίνει τον κόσμο και αυτός θα δίνει ερμηνείες ότι ανοίχτησαν οι ουρανοί, λέγει, κάτι συνέβη και εκεί κανένα σεισμός απάνω και άνοιξε ο ουρανός. Θα έρχεται ο Θεός να κρίνει τον κόσμο και αυτός θα δίνει ερμηνείες δια να δώσει άλλα ντάλλον. Αδερφοί μου, ο κόσμος έγινε σάρκα και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να λυπηθεί τον κόσμο του. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει εις τον κόσμο μετάλλια. Το σώ άδοντι μονογενή ό,τι δεν δόξαστε. Να δοξάζουμε τον Θεό μας ημέραστα και νυχτός. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας δώσει διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μετάνοια για να δοξάζουμε και εμείς τα σήμερα σε αυτάς και πάντοτε εις τη ζωή μας. Εις όλη μας τη ζωή. Των Υιών και Λόγων του Θεού, των Υιών και μονογενή της Παρθένου Μαρίας, της Θεομήτωρος, η οποία γέννησε τον Υιόν του Θεού, την Παναγία μας. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου να μας δώσει χάρη στον κόσμο τούτον. Να μας δώσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην αγκάλη του Υιού της. Να μας δώσει η Παναγία μας την ευλογία της, να υμνούμε και να δοξολογούμε το όνομά της. Και εκείνη η διαπρεσβειών της να μας αξιώσει ο Υιός της, της Εμπορανίου του Βασιλείας. Αμήν. Όρωσε την κόρη τη Θεία Κατασκιά, προβλεπτική σάβα που κατανοήσες οφθαλμής. Εξού εξελέξεστε του Ισραήλ προανεφώνη των Αγίων, η σωτηρία ανήμων και ανάπαση, υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς. Χώρος δε προείδεθαν οι λαλατόμητον, κατά σκιάν ο Αβακούν πετυρωμένον ο Δαβίδ. Χώρος άλλος Αγίων και εμφανές και ποιον όρος πανυμνητέ, ο Θεός κατοίκησε ευδόκησε. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, Θείος ευαλάτιον του Λόγου γινώσκομαι, εν
νοήγησες αρχικός και καινοποίησεν ημάς. Θαρέντας της πάθεση, πόθεν αγνή Θεού Μητέρα σε σέβομαι και τον εξωγένη θέντα δοξάζομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Θείος ενοούμενο κυλίδο των εσωφρών, ως δεξαμένη την αυγή της θεϊκής μαρμαρικής, και το αυτήν αστράψασα, σωματικός πάντη το κόσμο πανυμνητέ, προς σωτηρία νημών των υμνούν δώσε. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, να ως εγινώσκω με Θεού καθαρότατο, του ποιήτου των ουρανών και πάσης της αιώς αυγή. Πότε συγκραφέζομαι, ναού σιβάς του Θείου Πνεύματος πίσω, τους την θερμή σου πρεσβεία πλουτίσαντος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, διασέβουν της τσίκης τα αγήματα πάνω, είτε κούσα τον θεσμό σου συμφωνίας αμέρα, της αυτού παθήμασι της σωτηρίης και πανσέπτης, κι να πίστας μεγαλύνωσε. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, κρυποθήσα την αθλία ψυχή μου της πάθηση, το ίσοβο της εν Θεού πρεσβεία σου καθαρό. Θεότα και άκραντε παρεχομένη σωτηρίας, ταύτη πεδρότα τον ένδυμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, σε τιμή προς το σώσιν βοήθεια και κτήμα, δια τούτον συμπροσπίπτω και κράζω συνδάκριση. Θεότο και ρίσε με εκ των μελών του αλλοτρίου και της μελούσης κολλάσεως. Γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, σε ισχύς μουσική κόφημα και αγαλίαμα και φρουρός μου και αντίληψης και καταφυγία και προστάτης άμαχος υπεραγία Θεοτόκε, δύο με σώζε τον δούλο σου. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, ανάκτορον Θεού Παναγιώτατο, πρεσβείε σου καθάρισα, την ψυχή μου και το σώμα και τον εκπέμπυλον έργο και έσπρονεν ιόν και του έξου από τεφέντος μόνο επίσω. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, γαλήνη νοητήσι με προσορμήσον, εις άλλη και των ταράκων, τον παθό μου κατευνάζουσα σε μνή, και την τρικυμία ανεκδιώκουσα, τον ειδονόνι την γαλήνη τη θεία αντέξασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, να μάτων μυστικών των σωθεϊσεών, των δεσμάτων καψώνει, εκταγγίσαν μου καρδία να γάθει, θεμνήσω και δείξω καρποφόρων αυτήν, Θεοφιλών και Θεάρεστων λόγων και πράξεων. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, κοστούσα καθαρά και πανακύρατος λόγων των ακύρατων, υπέδεξω εν ειδείς τους αιώνας και τούτον εγέννησα στις λυτρωσίν των γηγενών των προπατώρων της αποφάσεως. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, ο φωτεινός του Δεσπότου θάλαμος, και ρε πάντα μας δε αγνή, και ρε τύπος το των πιστών, και ρε κλίμα ψάγουσα βρουστίαν καταπαυσή, τους μελωδούντας το τόκο σου, ο ένετος τον Πατέρα Θεός και υπερέντοξος. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, ο ανουχωρή ουρανός εχώρισας, ως πλατητέρα ουρανό Θεότο και ολογικός. Ουρανός και έμψυχος του κατασκευάσαντος, τους ουρανούς το βουλήματι, μόνο Θεού ουρανού και της γης το εγκαλόπισμα.
Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Είναι ο Θεός, γεννείται ο άνθρωπος, εξούσες άρχονται Θεός, ονίκαιται βέτενος. Άχρατε πάνω μου μέσα, σωσέστε τους δούλους σου, επίριον του αλαστορός, και χαλέπισε γέννης πλόγος και φάσης λήψεως. Γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην την ενεμήρα θυμία δεσποινά και νύστα μόνο χαλεπώ δες αγρυπνήσου προς Θεόν. Θεό με δε είσαι εσύ να κραντε απέλασον και μελωδούντα με ηχθυρών. Ο ενέτος των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Υπεραγία Θεόντο και σώσον ημάς, πως εγκρίζεις τις δουλειές ευλαστείς εσά προφέρεις, το άνθος Θεοκίητο, το αμάραντο Χριστό ενώθενη και τέβασε. Το μάθον μου πάσας προδίζους ανάσπασον ακάθες και των θείων φόβων εμφύτεψον οι χώροι. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, πως ωραία νας περικάλλει ως άμμο μας εχώρη, πως νύφιν εκλελεγμένη, πως νεάνη καθαράν παρθένων ως ασπίλων, και Αγία σε αλυμνούμε και πόθο προσκυνούμε, την ευλογημένη της πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, σε και τείχος και καταφύγη και κλίμακα προς ύψος, μετάγουσα το ανθρώπινο παρθένε Μαρία μηδότες κραυγάζομαι. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η Αγία Γη και εκλεκτή ανήκε καλυμμένη, καλύμματι απιστίας, αμφιβόλων λογισμών μόδες σου και πάντησαν. Το γήινο δείξον φροντίδων αγώτερων των νου μου και της των βραέων.